Πολύ καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε να λειτουργεί πριν μια δεκαετία στη Φλόρινα, μια πόλη με πλούσια εικαστική παράδοση. Εξαιτίας της έλλειψης στέγης, τα εργαστήρια της σχολής μοιράστηκαν σε διαφορετικά σημεία του νομού. Το τοπίο, πλησιάζοντας το εργαστήρι στο Μεσονήσι, δεν προειδεάζει για την ύπαρξη εργαστηρίου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Παρόλο που αυτό που βλέπουμε εδώ στο Μεσονήσι δημιουργήθηκε από μια ανάγκη, δηλαδή δεν υπήρχαν αρκετά κτίρια και ο Δήμος τότε μας παραχώρησε αυτές τις υποδομές περιφερειακά, αυτό δημιούργησε αυτή η ανάγκη μια μοναδική συνθήκη, γιατί πάνω από 500 Έλληνες φοιτητές και από το εξωτερικό εκπαιδεύτηκαν μέσα στην Ήπεθρο. Στη Φλόρινα, όπου και να είσαι, η τέχνη θα έρθει να σε βρει. Εκτός από τα πολλά εργαστήρια της Σχολής Καλών Τεχνών, που είναι διάσπαρτα σε όλο τον νομό, εκθέσεις και δράσεις από τους φοιτητές μπορεί να συναντήσει κανείς στον καθημερινό του περίπατο παντού. Οι δράσεις της Σχολής Καλών Τεχνών είναι πολλές και σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Εκθέσεις και δρόμενα, συνέδρια και συναντήσεις κάνουν τη Φλόρινα συχνά ένα κέντρο της τέχνης, ενώ συχνές είναι και οι δράσεις εκτός των τυχών. Η περιφέρεια δεν είναι κάτι απομονωμένο. Αντίθετα, είναι ένας ζωτικός, μπορεί να είναι και αυτή ένας κόμβος ιδεών, ένας κόμβος συνάντησης ανθρώπων που θα επιτρέψει στο να υπάρξει κατάθεση, άρα και συνέχεια. Μας φέρει μια ελευθερία στο να μπορεί, ας πούμε, το μάτι του να χάνεται σε πολλά χρώματα. Να χάνεται στο πράσινο, να χάνεται σε ό,τι έχει παραμείνει και δεν είναι γκρίζο. Αυτό που διαφοροποιεί τη δική μας σχολή σε σχέση με τις υπόλοιπες σχολές καλών τεχνών είναι ο πολυσχηδής χαρακτήρας αφενός των βασικών εργαστηρίων, αλλά και η πολυπλοκότητα των τόσων πολλών εφαρμοσμένων εργαστηρίων που λείπουν από τις υπόλοιπες σχολές. Το επιβλητικό κτίριο της Αγίας Όλγας βρίσκεται υπό ανακαίνιση για να στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών. Σύντομα θα λυθεί το μεγαλύτερο έως τώρα πρόβλημα της σχολής. Το οποίο όμως από πρόβλημα μετατράπηκε σε πλεονέκτημα, αφού ήταν η αφορμή να εξαπλωθούν παντού τα δρόμενα.